Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μεγάλη νίκη με ανατροπή για την Ένωση Ινών Παραλυμνίου. 18η αγωνιστική, με πρωταγωνιστή βεβαίως τον σκόρερ 2 γκολ, ο Νίκο Βαρέλα, χάρη σε μια πολύ σημαντική νίκη στο Τάσος Μάρκου για την Ένωση Νέων Παραλυμνίου και πλέον βαθμολογικά ανεβαίνει ακόμα πιο πολύ. Είμαστε στην εκπομπή Ώρα για Μπάλα, εδώ όπως κάθε εβδομάδα παρέα με τον Γιώργο Σαββίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο. Καλησπέρα και τους φίλες και φίλους τηλεθεατές. Και έχουμε μαζί μας βεβαίως και τον Μινά Αντωνίου. Καλησπέρα. Μινά, καλησπέρα. Και Ανδρέας Παναγιώτου, άλλος φυγιώτης. Καλησπέρα. ΑΕΛ Πάφος εδώ μαζί, είναι και τον ντέρπι της εβδομάδας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Μινάς, έζησες στο Παραλίμνη και πέρσι το έζησες και στην παραμονή την οποία πήρατε τελευταία αγωνιστική. Αυτός ο όρκος για παραμονή ήταν κάτι το οποίο ζήσατε και πέρσι? Γιατί μου φάνηκε για όρκο εμένα. Είναι ένα μεγάλο κίνητρο που για τους ποδοσφαιριστές είναι τα πάντα. Πρέπει να πετύχουν το στόχο της παραμονής που είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος, ειδικά φέτος στο πρωτάθλημα που όλες οι ομάδες είναι σχεδόν ναι. της ίδιας δυναμικότητας. Πιστεύω θα είναι ένας δύσκολος στόχος που στο τέλος θα το πάρει αυτή που θα το αξίζει περισσότερο, αυτή που θα παλέψει περισσότερο γι' αυτό. Την Πάφο τι την βολεύε ο σημερινός αγώνας, τι αποτελέσμα θα την βολεύε? Εντάξει, σίγουρα δεν είναι καλό για μας το ότι πήρε μια νίκη ναι. Ένωση, αλλά πιστεύω ότι όλες οι ομάδες και μεταξύ μας, στους μεταξύ μας αγώνες, θα δείξει αυτός που αξίζει για την παραμονή. Ωραία. Αυτά έγιναν 18η αγωνιστική. Ένα πρώτο σχόλιο, Μινά, πώς σας βρίσκει στην ΑΕΛ μετά από το ντέρπι, μεγάλη νίκη θα έλεγα εκεί στη Λεμεσό, πώς σας βρίσκει γενικότερα? Σίγουρα μετά από ένα λεμεσανό ντέρπι, η νίκη είναι μόνο χαρά που μπορεί να σου φέρει αυτή η νίκη. Ξανά ήρθε η αυτοπεποίθηση πίσω στην ομάδα. Πήραμε ξανά ψυχολογία οι ποδοσφαιριστές. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί μετά από αυτό το παιχνίδι. Όταν έπαιρνες την αποφάση να φύγεις από το ΑΠΟΕΛ να πάει στην ΑΕΛ, ποιες ήταν οι προσδοκίες σου, εσένα προσωπικά? Οι προσδοκίες μου είναι να πάρω όσα περισσότερα λεπτά μπορώ. Όσα περισσότερα λεπτά μπορώ. Ήθελες να παίζεις. Ήθελα να παίζω, ναι. Ήθελες να φύγεις, έτσι. Ήθελες να φύγεις. Μετά από λίγη σκέψη, ναι, ήθελα να φύγω, επειδή έβλεπα στο ΑΠΟΕΛ ότι πλέον δεν θα είχα τα αναμενόμενα λεπτά από όσα θα είχα στην ΑΕΛ. Έπαιρνες το μήνυμα από τον προπονητή ότι δεν σε υπολογίζει? Ναι, το καταλάβαινες. Ναι, το καταλάβαινες. Και πιστεύω στην ΑΕΛ θα είχα περισσότερα αγωνιστικά λεπτά που όπως δείχνει τα έχω προς το παρόν. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι και η στόχη μου ήταν να βοηθήσω την ομάδα της ΑΕΛ να πετύχει τους στόχους της που ήταν από την αρχή η έξοδος στην Ευρώπη ή κάποιο τρόπαιο στο πρωτάθλημα. Είχες και την εμπειρία του Παραλυμνίου η οποία ήταν πολύ θετική, θα έλεγα. Πήγες εκεί, έπαιξες, σου δόθηκε αγωνιστικός χρόνος και σε βοήθησε για αυτό νομίζω ήθελες να κάνεις και στην ΑΕΛ. Βασικά ναι, επειδή μετά από τον τραυματισμό μου ήθελα ξανά λεπτά στα πόδια μου για να βρω τον παλιό μου αυτό. Η ομάδα του Παραλυμνίου με βοήθησε στο μέγιστο, πήρα τα λεπτά που ήθελα. Είχα σκοράρει και 5 φορές, είχα πάρει ξανά την αυτοπεποίθηση που είχα και επέστρεψα πίσω στο ΑΠΟΕΛ, όπου μετά κατέληξα στην ΑΕΛ. Σωστό. Ανδρέα, εκεί στην Πάφο, πώς είσαι εσύ προσωπικά? Σίγουρα τώρα είμαι αρκετά χαρούμενος, διότι πριν στην Ομόνια δεν είχα τα λεπτά που περίμενα. Τώρα πήγα 2 χρονιές, είναι η δεύτερη μου χρονιά στην Πάφο, έχω αρκετά λεπτά, έχω αρκετά παιχνίδια. Πρέπει να μόνο Κύπρο που παίζει, νομίζω, στην Πάφο. Σωστά. Ήμουν εγώ και ο μικρό ο Κυριακό. Τώρα τελευταία παιχνιδιά δεν έβαλε, αλλά πιστεύω ότι ήταν μια καλή κίνηση, διότι παίρνω λεπτά σιγά σιγά στα πόδια μου και με βοηθάει και εμένα να εξελιχθώ σιγά. Τελειώνει το συμβόλαιο σου τώρα? Τελειώνει το καλοκαίρι, ναι. Θέλει να ανανεώσει ή θε. Είμαστε σε συζητήσει για ανανέωση. Α, ωραία. Εντάξει, η νίκη. Η νίκη, σίγουρα μετά από τα προηγούμενα παιχνίδια που δημιουργούσαμε τις φάσεις αλλά δεν είχαμε τον γκολ, μας επηρέασε. Αλλά τώρα όταν βρήκαμε τα δίχτυα 3 φορές, πιστεύω βγαίνουν οι κόποι αυτοί που δούλεψες, βγήκαν στο γήπεδο και μας έδωσε πολύ χαρά. Πάντως είδαμε 18η αγωνιστή, Γιώργο, είδαμε όλες οι μεταγραφές οι οποίες ήρθαν, έβαλαν και το στίγμα τους. Θυμάμαι σε όλα τα παιχνίδια. Είναι αλήθεια και κάποιοι σκόραν. Και από την ανόρθωση βεβαίως. Μετακινήσει κάποιοι σκόραν. Μάλιστα έδωσαν και την νίκη. Όπως ο Βαλαγάρη, ο Σάχρονος στην Πάφο.
Να το δούμε. Αλλά θα συζητήσουμε. Πάμε, διότι ο Πανίκος ο Θεοδωσίου. Ναι, πάμε να δούμε. Να ξεκινήσουμε με την αόρθωση. Ήθελα πρώτα το σχολείο σου, Γιώργο, και των τριών βεβαίως. Δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι ο Δημήτρης Χριστοφίου έκανε ένα σπουδαίο ντεμπούτο. Ένα μικρό σχόλιο, έτσι, και τι αφήνει πίσω του αυτό. Ναι, εγώ θεωρώ ότι, εντάξει, ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μπέκ το είπε και στη δημοσιογραφική διασκέψη, ότι βάσει του ανταγωνισμού που υπήρχε στην ΟΤΗ, της ανταγωνιστικότητας στην ομάδα, θεώρησα ότι ήταν δύσκολο. Δεν θα έπαιζε ο Δημήτρης. Μπράβο, ουσιαστικά του είπε, μπορείς, και σεβάστηκαν το γεγονός ότι ήταν ένα όνομα στην ομάδα, το σεβάστηκαν και του είπαν, μπορεί να πάει όπου θες. Το ότι φεύγει, πάει στην Ανόρθωση, μια ομάδα που είναι πρώτη, έτσι, κάνει προαθλητισμό. Είναι πολύ καλό για τον ίδιο και το ότι μπαίνει και βάζει αμέσως γκολ. Ήταν ό,τι καλύτερο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο καλύτερο. Είναι δικαίωση για να μου δοσφαιριστεί. Ναι, μπορεί να είναι και δικαίωση. Είναι κάτι το οποίο θέλει, έχει να αποδείξει οποιοδήποτε, και ο Δημήτρης, αλλά και οποιοδήποτε. Σίγουρα, όταν κάπου που είναι δεν παίρνει αυτό που θέλει, δεν το βοηθάνει, δεν ξέρω ότι. Και πάει αλλού και αρχίζει από το πρώτο παιχνίδι να δείχνει ότι είναι εκεί και ότι αξίζει. Ναι, μπορεί να πει και δικαίωση. Εγώ θεωρώ ότι είναι το καλύτερο restart. Ναι. Μπορείς να σου. Είπες τη σωστή λέξη restart. Ναι. Απόδειξε ότι έκανα λάθος με την αποφάση που πήραν να τον. Το ένιωσε και εσύ, Άντρε, αυτό το πράγμα. Ήθελες δηλαδή, ξέρεις, φεύγουμε από μια μεγάλη ομάδα, πας σε κάποια άλλη. Θες να κάνεις ένα restart, να δείξεις ότι αδίκως με αφήσατε να φύγω, ας πούμε. Σίγουρα το να φύγεις από μια μεγάλη ομάδα. Είναι δύσκολο πάντα, αλλά πιστεύω μου έδωσε ένα κίνητρο να αποδείξω ότι αξίζω να παίζω. Και αυτό το έδειξα με τη σκληρή δουλειά που έκανα και πήρα τα λεπτά στα πόδια μου. Βεβαίως, ξέρεις τι συμβαίνει. Αυτό είναι και, ξέρεις, μακροπρόθεσμο. Τι σημαίνει ότι ο Δημήτρης έκανε ένα παιχνίδι, τέγιος, ξέρεις. Ναι. Πρέπει να είναι τώρα ξεκινά ο καλύτερο για να κάνει restart. Αν τα κάνει το restart δεν θα φανεί στη συνέχεια. Σίγουρα. Από τον ίδιο εξαρτάται. Πάντως ήταν καλή δόξα. Είχε φάσεις στο παιχνίδι, μπορούσε να βάλει και γκολ, αλλά είδαμε ότι η στατική φάση που έβαλε τον γκολ ο Γκαλίτσιος ήταν πολύ σημαντική. Δηλαδή, έδωσε το έναυσμα. Νομίζω ότι ξεκλείδωσε όλη την υπόλοιπη περίοδο για να δούμε μια διαφορετική ανόρθωση. Διότι η ανόρθωση του πρώτου ημιχρόνου εμένα δεν μου άρεσε. Θεωρείς την ανόρθωση ότι είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, Μινά? Βασικά, όλες οι ομάδες είχαν τα καλά τους παιχνίδια, όπως και τα άσχημα τους παιχνίδια. Πιστεύω είναι η πιο σταθερή ομάδα στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Πιστεύω, ξέρεις ότι είναι εκεί και θα παραμείνει εκεί. Επειδή δείχνει ένα σοβαρό πρόσωπο σε κάθε παιχνίδι. Πάντως έχει την καλύτερη επίθεση, την καλύτερη άμυνα. Ξέρεις, οι αριθμοί λένε πολλές φορές την αλήθεια. Η άποψή σου, Ανδρέα, για την ορθώση, έτσι ένα σχόλιο, αν ξεχωρίζεις κάτι σε αυτήν την ομάδα. Πιστεύω ότι φέτος με την ανερχόμενη του Τιμούρ άλλαξε ριζικά η ομάδα. Αλλά νομίζω ότι και η Ομόνια είναι αρκετά κοντά, ενώ είναι ένα βαθμό πάνω κάτω. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή μάχη μεταξύ τους. Ναι. Θα υπάρχει έναν καλό ενδιαφέρον. Από τη δόξα ξεχώρισα τον Παφώτη. Ήταν καλός ο Βασίλης ο Παφώτης στο παιχνίδι. Βεβαίως ο Καλτσάς ήταν ο MVP. Έκανε καταπληκτικό παιχνίδι. Καταπληκτικό, εξαιρετικό. Δηλαδή ήταν σε όλα μέσα σήμερα. Ναι. Σε όλα. Ήταν και πολύ ωραία η πάσα του Ράγιου. Από τρεξίματα, σε πάθος, θέληση, δημιουργικότητα, πάνω κάτω. Τι βλέπεις αύριο σε δύο μέρες? Τι πιστεύεις σε δύο μέρες θα γίνει? Να πούμε ότι στον ντέρπι αύριο, από την ανόρθωση, ναι, δεν παίζουν οι νεοφερμένοι. Ναι, και εντάξει, έχει κάποιες απώλειες του Αβουέλ, Τάμαρη και Φρέμ. Εντάξει, θα δούμε. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Ναι. Αλλά αν κερδίσει η ανόρθωση, νομίζω ότι πλέον, όσο και αν φαίνεται ότι είναι νωρίς, η ανόρθωση πλέον αποκτά μια δυναμική, έτσι. Πώς το είδες το παιχνίδι? Το πρώτο μικρό δεν μου άρεσε καθόλου το Αβουέλ. Ήταν ένα πολύ έτσι προβλέψιμο από ελ, δηλαδή αργή ανάπτυξη, αργές κινήσεις, αργές μεταβιβάσεις, αργή αντίληψη. Ήταν και έκανε το έργο της αναμήνας πολύ πιο εύκολο. Όταν άλλασε ταχύτητα το από ελ, εκεί αρχίζαν τα προβλήματα στις αναμήνες. Ναι. Άρα καμιά φορά μπορεί μια ομάδα να πηγαίνει καλά και όσον την βοηθάει μια άλλη ομάδα. Δηλαδή στην περίπτωση του χθεσινού παιχνιδιού, το πρώτο 40 λεπτό το Αβουέλ βοήθησε η Σαλαμίνα να μυθεί
καλύτερα. Και η Σαλαμίνα ξέρει να το κάνει καλύτερα από την ομάδα αυτή. Είναι ο στήλτης. Ένα σχόλιο, Μίνα. Αυτά τα παιχνίδια τα οποία είναι πίσω ομάδες, τα έζησες και στο ΑΠΟΕΛ. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να μπορέσεις να διασπάσεις αυτές τις δυναμίες? Γιατί είδαμε ότι με έναν αυτογκόλ ουσιαστικά κρίθηκε. Είναι αρκετά δύσκολο, επειδή και οι 10 ποδοσφαιριστές βρίσκονται πίσω από την μπάλα. Και εκτός ότι δυσκολεύεσαι να κάνεις μια φάση, στο κλέψιμο αμέσως έχεις 3-4 που φεύγουν σε αντεπίθεση που ήδη είσαι ανοιχτός πίσω. Άρα κάνει το έργο ακόμα πιο δυσκολότερο. Είναι και το παιχνίδι της Νέας Σαλαμίνας. Και είναι ειδικά το παιχνίδι της Νέας Σαλαμίνας. Ήθελα έτσι το σχολείο όταν αγωνιζόσουν στο ΑΠΟΕΛ. Προτιμούσες να παίζεις πιο μπροστά, γιατί σε είδαμε και μπακ δεξί, και μπακ χαβ, και χαβ δεξί. Τι προτιμάς? Γιατί βλέπουμε έχεις τα προσόντα να παίξεις σε όλες τις θέσεις. 3-5-2 μπακ χαβ. Τι σου αρέσει περισσότερο? Στην ΑΕΛ τώρα παίζεις. Εξαρτάται. Κάθε θέση έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της. Όταν σε βάζω στον αγωνιστικό χώρο να είσαι στη βασική ενδεκάδα και παίζεις, όπου και αν σε βάλω, εσύ δεν πραλείς. Όχι, πρέπει να παίζεις εκεί και να είσαι πάντα το 100% όπου και αν σε βάλω. Άρα... Βεβαίως, Αντρέα, ισχύει ακριβώς το ίδιο για σένα. Δεν ξέρω, παίζεις σε όλες τις θέσεις. Μόνο τερματοφύλακα δεν σε είδαμε. Βασικά, μέχρι στιγμής νομίζω η θέση μου είναι δεξιμπακ, αλλά δεν έπαιξα δεξιμπακ. έπαιξα αριστερό μπακ, αριστερό winger, δεξί winger. Είχε παιχνίδι μου βάλει και κέντρο και μετά από δεξί winger με πήρε κέντρο και μετά αριστερό μπακ. Εντάξει, νομίζω... Με τη Σαλαμίνα το πρώτο παιχνίδι έπαιξε δεξί μπακ. Αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ. Είναι πρεμιέρα. Είναι καλά. Ναι, ναι. Έκανε ντεπούτο και ο Βίλερ, ο οποίος θα δώσει πάρα πολλές ανάσεις του Νικόλα, του Νικόλα του Ιωαννού. Και ο Χρήστος Βίλερ ήταν και ο μόνος ο οποίος πόσταρε κάτι στα social media, ναι. Να δούμε αν μπορούμε... Αλλά εκτός από το πώς που θα δούμε, εμένα μου αρέσει ένα πράγμα στο Βίλερ. Ναι. Πήγε στο ΑΠΟΕΛ σε μια ομάδα που υπάρχουν πολλές προσωπικότητες και είπε: εγώ ήρθα για να πάρω θέση. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, τόση είναι αυτοεπίδηση τέτοιων. Μπήκε μέσα, τσαμπουκάς κατευθείαν. Και να, μην, και να παίρνει να το βλέπει άνετος. Άνετος. Ποια είναι άνετος. Τα προσόντα του Χρήστου Μινά, εσύ που τον ζήσεις και από κοντά? Είναι ένα παιδί που θα δώσει το 100% σε κάθε παιχνίδι. Δεν ξεχωρίζει παιχνίδια. Είναι εκεί και θα παλεύει από το 0 μέχρι το 90-95 όσο και αν χρειαστεί. Είναι ταύρος, ξέρει, στέκεται αμυντικά. Πες μου τρία ποδοσφαιρικά στοιχεία χαρακτηριστικά του Βίλερ. Έτσι που σου άρεσε. Γρήγορος. Ναι. Πάθος. Ναι. Και καλό αριστερό. Και αμυντικά είναι πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Στέκεται πολύ καλά στα πόδια του. Ένα έτσι comment, ένα σχόλιο, Ανδρέα, για τον Χρήστο. Πιστεύω ότι στο ΑΠΟΕΛ θα δείξει αυτό που πραγματικά είναι. Με τις επιθετικές αρετές που έχει και το επιθετικό ποδόσφαιρο που παίζει το ΑΠΟΕΛ. Πάντως θα του δοθούν οι ευκαιρίες, γιατί ξέρεις, θα χρειαστεί εκεί. Ο Νικόλας έπαιξε πάρα πολλά ήδη παιχνίδια, πρέπει να ξεκουραστεί λίγο. Έκανε και πολύ καλό παιχνίδι ο Γένσεν, ο οποίος έδειξε ποιος είναι, τι μπορεί να δώσει στην οργάνωση του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε πόσο σημαντικό είναι να έχεις έναν μπαλαδόρο ποδοσφαιριστή, να ξέρει να παίξει, να μοιράσει το παιχνίδι και να ηρεμήσει. Ποιος το κάνει καλύτερα στην ΑΕΛ, Μινά? Πιστεύω αυτή τη στιγμή ο Ανκάνοβιτς είναι αυτός που κάνει το παιχνίδι και οργανώνει και ξέρεις ότι όταν πάρει μπάλα, μόνο θετικό μπορεί να πάρει από αυτό. Ναι, έχει αυτό το στοιχείο. Ναι. Ανδρέα. Εμάς νομίζω είναι ο Φόλπρεχτ που έχει έρθει πίσω από τον δανεισμό που ήταν. Είναι ο πιο σταθερός μας παίχτης, νομίζω, μέσα στο κέντρο. Γιατί έχει τα τρεξίματα, σου δίνει την ηρεμία, ξέρει ότι θα πάει μπροστά, πίσω, δεξιά, θα πάει παντού στο γήπεδο. Στηρίζει αμυντικά. Ναι, ναι, ναι. Και είναι μια ανάσα για όλους τους παίχτες. Ειδικά για εσάς που παίζετε στα πλάγια, θέλεις ο παίχτης στο κέντρο πρέπει να βλέπει παιχνίδι, να μπορεί να παίξει, να σε βρει στο χώρο, να δώσει μια κάθετη. Πολύ σημαντικό. Να σου πω κάτι, ο παίχτης σήμερα που δεν έχει ποδοσφαιρική αντίληψη, δεν έχει πολλά ψώνια. Δεν έχει πολλά ψώνια. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα παιχνίδια να τα αναλύσουμε εδώ παρέα με τα παιδιά. Το σκόδωσες. Ταχύτητα, εκρηκτικότητα, 5 λεπτά χρειαστήκαν, πήγες μέσα, έβαλες τον κόλ, το χάρηκες, ε. Σίγουρα. Μετά από... Μα τι θέση εσύ έβαλε, Νικήτη, ήσουν... Δεξιά. Από πού ξεκίνησες? Από πού ξεκίνησες? Από το κέντρο. Ήταν κλέψιμο της μπάλας. Πήγε σφαίρα. Ήθελα να μας σχολιάσεις, Ανδρέα, επειδή είσαι και εκεί στα αποδυτήρια, τι συμβαίνει με την ΠΑΦΟ? Είδαμε φέτος πάρα πολλά. Είδαμε μια ομάδα η οποία ξεκίνησε δυναμικά. Περιμέναμε όλοι ότι θα δούμε σπουδαία πράγματα.
και απογοήτευσε όλον τον κόσμο. Θέλω λίγο να σχολιάσει αυτό το πράγμα. Βασικά, πιστεύω ότι ήταν η αλλαγή που υπήρξε. Δηλαδή, οι παραπάνω παίχτες έχουν φύγει, έφεραν άλλους 10, 15. Δηλαδή, άλλαξε όλη η ομάδα, ήταν μια ομάδα ξανά από το 0. Και ούτε προετοιμασία δεν κάνανε οι μισοί παίχτες. Δηλαδή, έρχονταν τελευταίες μέρες, νομίζω, έτσι. Ακριβώς. Ήταν δύσκολο. Νομίζω τώρα όμως η ομάδα ξεκίνησε να δένει. Και νομίζω σιγά σιγά βρίσκουμε τα πόδια μας και πιστεύω ότι το δείχνουμε τα τελευταία παιχνίδια. Ειδικά δείξαμε ότι δημιουργήσαμε φάσεις, παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω μας δικαίωσε και το αποτέλεσμα στο τελευταίο παιχνίδι, το 3-0. Ήταν καλή εμφάνιση πάντως. Έκανε σπουδαίο παιχνίδι ο Τόρες. Έβαλε 2 γκολ ο Βαλακάρη. Πάντως, Γιώργο, αυτήν την αγωνιστική είχαμε 4 ποδοσφαιριστές που έβαλαν 2 γκολ. Μαέ της ΑΕΛ, είχαμε τον Βαλακάρη, είχαμε τον Τακπισαϊάρ και είχαμε και σήμερα τον Βαρέλα. Βάλουν 2 γκολ. Ήθελα ένα σχόλιο του Μινά για το παιχνίδι αυτό. Γενικότερα και για την Πάφο. Αναμένατε και εσείς σαν την ΑΕΛ κάτι περισσότερο από την ομάδα της Πάφου? Από την αρχή του καλοκαιριού υπολογίζαμε ότι θα ήταν μια πιο καλή ομάδα. Θα είχε περισσότερους βαθμούς από αυτή τη στιγμή. Εντάξει, σιγά σιγά πιστεύω όλες οι ομάδες έπαιξαν, έκαναν και τα καλά στα παιχνίδια, έκαναν και τα άσχημα τους. Πιστεύω είναι μικρές οι διαφορές μεταξύ των ομάδων. Πάντως έκανε 2 μήνες δαγευτή την νίκη η Πάφος, Ανδρέα. Όντως. Δεν ξέρω πώς το εζήσατε εκεί με τον κύριο Τόσακ. Σίγουρα το να μην παίρνεις νίκη είναι ένα άσχημο συνέστημα. Ήταν και άτυχη η Πάφος κάποια παιχνίδια? Όχι. Ξέρεις, τώρα παίρνουν breakfast το πρωί και βοήθησε πολύ. English breakfast. Ναι, δεν σας παίρνει. Ναι, ναι. Να σας παίρνει στο ξενοδοχείο. Από τη μέρα που ήρθε, ξεκίνησε να κάνει αλλαγές για να φέρει την ομάδα κοντά, να προσπαθήσει να χτίσει κάτι διαφορετικό που υπήρχε πριν. Έβαλε το στίγμα το προπονητής στον τομέα τακτικής, φυσικής κατάστασης, προπονήσεων. Τρέχετε περισσότερο, βλέπω τώρα, είναι περισσότερη ταχύτητα στην ομάδα. Σίγουρα η ένταση της προπόνησης άλλαξε, ο τρόπος άλλαξε. Πριν ο κάθε παίχτης δεν ήξερε πού βρισκόταν στο γήπεδο. Ενώ τώρα σε παίρνει παίχτη-παίχτη και σου δείχνει τι θέλει από τον κάθε ένα. Υπάρχει φιλοσοφία. Ναι. Άλλαξε η δομή της προπόνησης. Άλλαξε, ναι. Άλλαξε. Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτές οι βαρισίμαντες δηλώσεις που ακούσαμε στην αρχή της χρονιάς, είτε για Ευρώπη, είτε για πρωτάθλημα από κάποιους παίχτες, είτε για Champions League ακόμη περισσότερο. Ήταν κάτι το οποίο δημιουργούσαν οι παίκτες από μόνοι τους ή είναι κάτι το οποίο έβαζε η διοίκηση μέσα στα αποδυτήρια? Νομίζω δεν ήταν οι παίκτες που έκαναν αυτές τις δηλώσεις. Ήταν νομίζω από τη διοίκηση που βγήκαν οι δηλώσεις αυτές. Εντάξει, σίγουρα η διοίκηση έχει προσδοκίες. Όπως και εμείς έχουμε προσδοκίες να βγούμε πρώτη εξάδα, να βγούμε Ευρώπη. Απλά πιστεύω χρειάζεται χρόνος. Ο Βαλακάρη τι στοιχεία έχει, πάντως μας συστήθηκε με πότε ήρθε, πότε πήγε, πόσες προπόνησης έκανε? Βασικά μια προπόνηση. Μια προπόνηση. Μια προπόνηση. Τι στοιχεία έχει, είναι γρήγορος, είναι γκολτσής? Γρήγορος είναι... δεν μπορεί. Είναι νεαρός πολύ. Είναι νεαρός, ναι, είναι 20-21. Έδειξε ότι ξέρει που βρίσκεται στο γήπεδο. Δεν είναι ούτε γρήγορος, αλλά η τεχνική του είναι αρκετή για να... Να βοηθήσει την ομάδα. Ξέρεις, για να ποδοσφαιριστή, το λέγαμε πριν και για τον Δημήτρη, όταν κάνεις ντεπούτο σε μια ομάδα, το να πάει με το δεξί τον ντεπούτο σου, μπορεί να σε πάρει όλη τη χρονιά. Βέβαια, για να πρώτα-πρώτα φεύγει όλο το στρες και η ανησυχία ότι να πάω καλά αυτά όλα. Αφού μπαίνεις και πας καλά. Είσαστε η ομάδα η οποία κέρδισε τον Απόλλωνα 2 φορές φέτος, δεν είναι τυχαίο, και είσαστε η ομάδα η οποία σταμάτησε το σερί του Απόλλωνα μετά από πάρα πολλές αγωνιστικές. Δεν έχασε στο ακόμη στο Τσίριο, ακριβώς. Μόνο από τη Σαλαμίνα έχασε η ΑΕΛ. Μόνο από τη Σαλαμίνα. Ένα σχόλιο, Μίνα. Ναι, με σαν ντέρπι τα λέει όλα. Ο Παλμός στην πόλη είναι ξεχωριστός. Ξέρεις ότι είναι ιδιαίτερο παιχνίδι για τη Λεμεσό, που είναι το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή Λεμεσανού να είναι μέσα σε αυτό το γήπεδο. Το μεταβιβάζει ο Ντούσαν Κέρκες αυτό το μήνυμα και στους ξένους, γιατί εντάξει, εσείς Κύπροι το γνωρίζετε, φαντάζομαι. Οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές. Όχι, σχεδόν όλοι γνωρίζουν τη σημασία αυτού του παιχνιδιού. Ο προμονητής μας το μεταφέρει, μας το δείχνει από την αρχή της εβδομάδας. Ξέρουμε τι πάει να αντιμετωπίσουμε. Τι σας είπε ο Κέρκες για αυτό το παιχνίδι? Ιδιαίτερο παιχνίδι που μπορεί να φέρει
να αλλάξει όλα. Ένα παιχνίδι μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Να προς το καλύτερο στην ομάδα μας. Αυτοπεποίθηση, ψυχολογία. Τα πάντα. Σαν σταθμό, παιχνίδι σταθμό. Ναι, παιχνίδι σταθμό. Πάντω, Γιώργο, και για του δύο προπονητέ ισχύει αυτό το πράγμα και για τον Ντούσαν Κέρκε και τον Σοφρόνη Αυγουστή. Είναι αναμορφωτέ και των ομάδων του. Δηλαδή, έχουν βάλει με το ραβδί το στίγμα του και το έχουν δώσει δυναμικά. Και θεωρώ ότι ο Ντούσαν Κέρκε κατάφερε όχι μόνο να βγάλει το καλύτερο από του παίχτε, αλλά βλέπω και ένα ομαδικό στοιχείο στην ΑΕΛ. Ισχύει αυτό το πράγμα, Μίνα. Σίγουρα ο προπονητή. Νιώθετε την ομάδα. Νιώθουμε την ομάδα σαν μια οικογένεια. Είμαστε μια οικογένεια. Μαζί, ο προπονητής μαζί με το team του κάνουν μια φοβερή δουλειά. Έχουν ένα πλάνο. Συνεχίζουμε στο πλάνο των προπονητών και τους βοηθούς. Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Είμαστε όλοι οργανωμένοι. Και μια ομάδα που ξεκίνησε με αρκετά προβλήματα. Ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο, δεν γίνανε πολλές μεταγραφές. Ακούγοντα για την διοίκηση. Αν δεν είμαστε ομάδα, αν δεν είμαστε οικογένεια, δεν θα ανταπεξερθούμε σε αυτά τα προβλήματα. Αλλά λόγω ότι είμαστε όλοι δεμένοι, μπορούμε και επιβιώνουμε. Είναι δηλαδή, πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω κάτι ναι. Σε αυτό. Αυτά όλα, εσένα προσωπικά, διότι για τον άλλο δεν μπορεί να μιλήσει. Εσένα, τι σπράττεις έτσι, και τι θέλει να βγάλεις. Εγώ θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ την ομάδα. Βασικά όλοι οι ποδοσφαιριστές βοηθούν την ομάδα. Βοηθούν, κάνουν τα πάντα για το καλό. Νιώθουν τα προβλήματα της ομάδας και δυναμώνουν ακόμα περισσότερο μέσα τους. Ναι, δυναμώνουν. Έτσι υπάρχει αυτό το στίγμα. Ναι. Πριν δούμε την ανάλυση, Αντρέα, ήθελα και ένα σχόλιο από εσένα. Περίμενες την νίκη της ΑΕΛ. Πίστευες ότι η ΑΕΛ μπορεί να κερδίσει τον Απόλλωνα πίσω, ήταν και φορμαρισμένος. Είχε βγάλει το ΑΠΟΕΛ από το κύπελλο. Ήταν σε καλή κατάσταση αγωνιστική. Η αλήθεια, μετά από τα τελευταία αποτελέσματα που είχε ο Απόλλωνας, δεν πίστευα ότι θα μπορούσε η ΑΕΛ να πάρει κάποιο βαθμολογικό κέρδος. Όμως τα κατάφερε και πήρε και την νίκη, μάλιστα. Αλλά από ό,τι είδα από το παιχνίδι, νομίζω η ΑΕΛ ήταν αυτή που το ήθελε περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τι ακριβώς έγινε μέσα σε 48 ώρες και αυτή η ομάδα έβγαλε πάθος, σπίθα νικητή. Τι ακριβώς έγινε, Μινά? Πεισμόσαμε. Ξέραμε ότι είναι τον τέρπις Λεμεσού, δεν θα αλλάζει κάτι για μας. Εμείς ο στόχος μας από την αρχή ήταν οι 3 βαθμοί. Και δείξαμε από την πρώτη στιγμή του παιχνιδιού ότι το αξίζαμε και το ήθελαμε περισσότερο από τον αντίπαλο. Πώς προσεγγίσατε τακτικά τον αγώνα? Είδαμε ότι πιέσατε από ψηλά. Θα το συσχετίσουμε με την ανάλυση του Αντριέν. Γι' αυτό ρωτάω. Ήθελα να δω κατά πόσον αυτό που θα μας πεις είναι αυτό που θα δούμε στην ανάλυση μας. Θέλαμε να πιέσουμε ψηλά την ομάδα του Απόλλωνα, να μην του αφήσουμε χώρο να κάνει το δικό του παιχνίδι και να τους προωθήσουμε να αναπτυχθούν από τα αριστερά, όπου εκεί θα τους πιέζαμε και θα βγαίναμε καλύτερα μπροστά. Θα ήθελα λίγο και το σχολείο σου για τον Βοζίνια, ο οποίος τον είδαμε πάρα πολλές φορές να κάνει εκπληκτικές μεμβάσεις. Είναι ένας σταθερός θεματοφύλακας που όταν τον έχεις πίσω σου νιώθεις μεγάλη ασφάλεια. Νιώθεις ασφάλεια. Ναι, είναι σημαντικό. Ασφάλεια. Είναι πολύ δυνατός παιχτής. Ένα σχολείο που βλέπεις και καθημερινά και σαν παιδί φαίνεται πολύ προς χαρός. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ καλός στο κράνημα της μπάλας, το να ζητήσει στον χώρο. Πιστεύω σιγά σιγά τώρα άρχισε να βάζει και τα γκολ του, θα είναι ακόμη καλύτερο στη συνέχεια. Είναι ένα παιδί που του αρέσει η πλάκα στην προπόνηση, γελάμε αρκετά μαζί του. Εντάξει, είναι πολύ, πολύ καλό παιδί. Είναι παιχνίδια τα οποία κερδίζει το πάθος, Αντρέα, νομίζεις? Γιατί εκτιμώ ότι εάν μπορούσαμε να βάλουμε στη ζυγαριά το πάθος των δύο ομάδων, θα έγινε λίγο υπέρ της ΑΕΛ. Σίγουρα ένα ντέρπι σαν αυτό, πάντα το πάθος είναι αυτό που παίρνει την νίκη. Νομίζω αυτό, όπως είπα και πριν, είναι αυτό που έδειξε η ΑΕΛ. Ήταν το πάθος και ότι έδειξε ότι το ήθελε περισσότερο από τον Απόλλωνα και γι' αυτό και πήρε την νίκη. Άρα. Πάντως και τον δύο το πάθος, ναι, ξεχυλάει. Περιμένουμε να δούμε το πάθος που θα παίξουν αύριο μαζί. Έτσι. Ναι, να δούμε ποιος θα έχει περισσότερο πάθος. Μπορεί πάθος, να πάθος, αλλά να δούμε. Ο ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά. Χτυπάει ο ένας πάνω στον άλλο. Λοιπόν, η ΑΕΛ είναι από τις κορυφαίες ομάδες του προαθλήματος μας με τις περισσότερες πλαγιοκοπήσεις και σέντρες και ήθελα να σχολιάσεις και αυτόν το στατιστικό, Μινά. Δουλεύετε πολύ από τα πλάγια, είναι και εντολές του... Βάσει του συστήματος, πιστεύω, το 3-5-2 που το έχουμε παίξει αρκετές φορές φέτος, πιστεύω βοηθάει περισσότερο να πλαγιοκοπάς και με τους δύο επιθετικούς που έχεις μέσα σε προαθλητική συνέχεια, νομίζω είναι το ιδανικό. Ναι, ναι. Για αρκετή κατοχή της μπάλας η ΑΕΛ στα παιχνίδια της γενικότερα. Εγώ νομίζω ότι χθες είχαν περισσότερη ενέργεια και εκείνη που κρίθηκε και το παιχνίδι. Δηλαδή είχαν
πολλή ενέργεια να ανταποκριθούν στην τακτική που ήθελα. Ήταν λίγο άδειο ο Απολλώνας, κουρασμένο. Εγώ έτσι το είδα. Ναι, έτσι το είδα. Ναι. Μπορεί να ήταν μια. Είδα την ΑΕΛ πιο ζωντανή με περισσότερη ενέργεια και νομίζω ότι το ότι γεγονό ότι ήταν καλά τακτικά. Ότι του βγήκε του Μαέκη η φάση με του δύο, το Σάλα και το Σαγκέτη που του. Του ξέφυγε, του πλάσαρε. Δηλαδή, έγινε και αυτό. Δηλαδή, βρέθηκε και ο Μαέ σε μια εξαιρετική έτσι, στιγμή ικανότητα, έκανε τον γκολ. Αλλά γενικά πιστεύω ότι η ενέργεια που είχαν οι δύο ομάδε έπαιξε και αυτή τον ρόλο. Ναι, ναι. Πάντω, τον γκολ του Μαέ, ξέρει, περνάει τον Σάλαϊ, κάνει το σουτ και περνάει από τα πόδια του Σαγκέτη και από τα πόδια του Σάλαϊ. Ναι, ξέρει, πολλέ φορέ κάτω από τα πόδια περνάει. Αλλά όμω ο Σάλαϊ το βγάζει έξω, εντάξει, και αντί να τον εισπρώξει να πάει. Του δίνει χώρο και έρχεται μέσα. Είναι εύκολο, Ανδρέα, όταν έχει έναν τέτοιον παίχτη στο ένα εναντί ενό. Έρχεται πάνω σου, τον βγάζει προ τα έξω, αυτό μπαίνει μέσα. Θεωρεί ένα αμυντικό λάθο αυτό, ή συμβαίνει, δηλαδή είναι και λίγο στην ποιότητα του επιθετικού. Βασικά, σίγουρα είναι στην ποιότητα του επιθετικού, διότι το να καταφέρει να σε φέρει προ τα μέσα ενώ εσύ τον κλείνει προ τα έξω σημαίνει δείχνει την κλάση του επιθετικού. Πόσο μάλλον να σκοράρει κιόλα. Πιστεύω όμω, αν σταθεί. Και είσαι στα πόδια σου μέχρι την τελευταία στιγμή, μπορείς να το αποτρέψεις. Προτιμάς να επιτίθεσαι ή να μείνεσαι ή ισορροπία. Νομίζω επειδή έπαιξα και στις δύο θέσεις και από πίσω μου αρέσει να ανεβαίνω, νομίζω μπροστά είναι καλύτερα. Προτιμάς να επιτίθεσαι. Εσένα είδαμε. Και εσύ το ίδιο. Ισχύει το ίδιο. Εσύ είδαμε και επιθετικό. Έπαιξε και στην εθνική αντίον του Βελγίου στην επίθεση. Τι προτιμάς. Γιατί και τώρα πρέπει να μυθείς αυτή τη θέση αρκετά. Ναι, είναι καλύτερο να επιτίθεσαι, σίγουρα. Είναι πιο ωραία να επιτίθεσαι. Εντάξει. Και δημιουργικό. Ναι. Η θέση που του πάει είναι σε 3-5-2. Όπως έπαιζε ο Γιώργος Σαββίδης. Ναι, ναι. Να βγάζει Έχει τα προσόντα. Θυμίζει λίγο έτσι τα δικά σου τα προσόντα. Έχει ψηλός, λίγο. Ναι, χαρακτηριστικά. Ναι, έχει. Εμένα μου άρεσε που ήταν στο Αποέλ, το με τον Τόνι που σου. Κάποια παιχνίδια μου άρεσε. Όπως και το. Μόνο στα που έρθει. Σου άρεσε. Έκανε, και με την άλλη έκανε καταπληκτικά. Μου άρεσε που έπαιξε. Και... Που έπαιξε συγκεκριμένη. Ναι. Τώρα, και εκεί ξεκίνησε λίγο να μπαίνει. Γιατί στο παραλίμνη έπαιζε πιο μπροστά. Ναι. Όπως και ο Φιλιώτης, το συζητήσαμε, θυμάσαι. Εσύ πήγε στη Σαλαμίνα ή στο γήπεδο. Εγώ το βλέπω την Ρωάση που ήταν, έκανε εξαιρετικό παιχνίδι μαζί με τη Σαλαμίνα και τον ρώτησα προηγουμένως. Γιατί έκανε και μετά έτσι λίγο κάτω. Γιατί. Εντάξει. Κάνεις εξαιρετικό παιχνίδι και μετά έτσι. Παίζει ρόλο να έχεις ρυθμό σε συνεχόμενους αγώνες. Γιατί ξέρεις, να παίζεις λίγο μετά, να κάθεσαι. Είναι και αυτό η επίθεση. Σίγουρα. Εντάξει, δεν μπορώ να εστιάσω κάποιο λάθος ή κάτι που. Απλά νομίζω ήταν μια κακιά στιγμή η οποία πέρασε. Πάμε στο ρεπορτάζ Ολυμπιακός Ομόνοια. Ήταν πολύ σημαντική, όχι εύκολη νίκη της Ομόνοιας. Και σε αυτό το παιχνίδι κρίθηκε σε στατική φάση. Το πρώτο γκολ ήταν πολύ σημαντικό, γιατί έλυσε και τα πόδια, ξέρεις. Ο Ντάρκ Πισάρια έκρινε το παιχνίδι. Είναι τα δύο φάσεις, μα Ντάρκ Πισάρια. Εκεί που πετάγεται, πετάχτηκε το timing, το δεύτερο. Έχει ζήγιο, Γιώργο. Και εκεί, μπαπ, τον πρόλαβε. Είναι φάσεις του Ντάρκ Πισάρια. Και πέρασε και κριτική. Ξέρεις, ο κόσμος της Ομονίας λέει Ντάρκ Πισάρια. Το έχει τον γκολ ο Μάτ. Αυτές οι φάσεις είναι δικές του. Ναι. Ένα σχόλιο για τον Ολυμπιακό θα ήθελα, ο οποίος θα είναι εκεί, θα παλέψει, θα είναι εκεί βεβαίως. Πώς βλέπεις την ομάδα του Ολυμπιακού, Μινά? Πιστεύω ο Πάμπος έκανε μια εξαιρετική δουλειά στο Ολυμπιακό. Έκανε μια ομάδα που είναι 11 κορμιά μέσα στο γήπεδο που δεν σταματάει να τρέχουν. Παίζουν αρκετά παιχνίδια, κάνουν πάρα πολύ καλό παιχνίδι και μέχρι το τελευταίο λεπτό διεκδικούν πόντα και πόντους από τις αντίπαλες ομάδες. Είναι η ομάδα Πάμπου, ναι. Η Ομόνοια, Ανδρέα, πέρασες πάρα πολλά χρόνια, την έζησες. Βλέπεις να είναι διαφορετική από άλλες χρονιές φέτος? Νομίζω είναι εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες χρονιές. Ειδικά και πριν που ήμουν εγώ, υπήρχαν τραυματισμοί, ενώ τώρα βλέπεις μια Ομόνοια που δεν βγάζει καθόλου τραυματισμούς, που σημαίνει ότι η δουλειά που γίνεται στο προπονητικό του κέντρο είναι αρκετά καλή. Είχες περάσει και εσύ τραυματισμούς τότε? Είχα περάσει όχι μήκους, ήταν χτυπήματα, ήταν αποφάσεις
Tackling ήταν. Ήταν αυτές οι βασικές. Πώς ήταν η θητεία σου, ήταν έτσι πικρή, ήταν θετική, είχε σκαμπανεβάσματα, πώς θα την χαρακτηρίζεις? Νομίζω επειδή η πορεία τότε της Ομόνιας δεν ήταν εκεί που της άξιζε, υπήρχε τα σκαμπανεβάσματα όπως το είπες. Επειδή θέλαμε να πάρουμε την Ομόνια εκεί που της αξίζει, αλλά δεν τα καταφέρναμε. Ναι. Νομίζω τώρα αυτό που δείχνει τώρα η Ομόνια έφερε τον κόσμο κοντά. Και δείχνει ότι είναι η Ομόνια που ήταν πριν. Μια Ομόνια που μπαίνει στο γήπεδο, θέλει να κυριαρχήσει, σαν γιοντάρια στην άμυνα. Νομίζω και με τον Ματ τώρα που φορμαρίστηκε, δείχνει την Ομόνια. Παντός, έκανε τεμπούτο ο γίγαντας, ο Παντιλιμών, μπήκε μέσα, είναι 2-3. Ξέρεις τι μου έλεγα. Πού τους βρίσκει. Είχε μια φάση, εγώ στον δύο, ειλικρινά, πιάσα το γέλιο. Ήταν ένα κόρνερ. Γίνεται ένα κόρνερ και βγαίνει έτσι, την παίρνει. Άνετος. Δηλαδή, ούτε πως ήταν κόρνερ. Ήταν σαν να του έκανε ζέσταμα από βοηθός τερματοφυλάκας. Είναι αβίστε, πάντως είναι ο πέμπτος τερματοφυλάκας. Έπαιξε Ουζόχο, Παναγή, ο Φαμπιάνο, Κυριακίδης και Παντιλιμών. Δεν ξέρω αν σε άλλη ομάδα στον κόσμο παίξαν πέντε τερματοφύλακες και είναι όλοι πρωτοκλασσάδες. Γίνες κανονικά. Μα είναι και όλοι πρωτοκλασσάδες. Γίνες πρέπει να το γράψει. Δηλαδή, αυτό είναι για Γίνες πραγματικά. Εντάξει, ο Παντιλιμών είχε τεράστια καριέρα. Έπαιξε Premier League, Manchester City, τον βλέπαμε, τον θαυμάζαμε. Παίξε Sunderland, Watford. Να πούμε επίσης ότι είχε λείψει και ο Μποτεάκ, ο οποίος μπήκε μέσα και είχε φοβερή ενέργεια εκεί με τον Μαυρία. Ο Μαυρίας έχει τα προσόντα που έχεις εσύ και οι δύο βεβαίως. Ξέρεις, παίζει back. Ξεκίνησε από winger. Θεωρείς είναι πλεονέκτημα αυτό να φεύγεις από πίσω από τη δεξί, από back και να πηγαίνεις με την ταχύτητα σου, γιατί του Μαυρία του πάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Είναι πλεονέκτημα. Όταν φεύγεις από πίσω, μπορεί μερικές φορές ο αντίπαλος να μην καταλάβει ότι έφυγες ήδη και να τον προλάβεις. Και οι δύο το κάνετε βεβαίως. Βασικά δεν το περιμένει ο αμυντικός όταν φεύγεις από πίσω. Ναι. Όταν έχεις ταχύτητα που έχουν και οι δύο βεβαίως. Και την αντίληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάντως ο Ολυμπιακός προσπαθήσει. Είχε ευκαιρίες. Δεν είναι, ξέρεις, δεν ήταν τόσο εύκολη η νίκη. Ναι, αλλά όμως δεν κατάφερε να κάνει την κλασική ευκαιρία. Νομίζω το κορυφαίο αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είναι μια από τις σπουδαιότερες μεταγραφές. Δεν έχασε παιχνίδι. Δεν έχασε παιχνίδι. Ένας παίχτης που δεν χάνει παιχνίδι σημαίνει ότι είναι σημαντικός για την ομάδα. Ναι. Σημαίνει ότι τον εμπιστεύεται, είναι μέσα ένα αγκρανάκι πολύ δυνατό μέσα στην ομάδα. Πάντως ο Χούποτσαν όπου χρειαστεί είναι εκεί, είναι τζόκερ. Χρειάζεσαι στόπερ, παίζει στόπερ. Ναι. Δεξί μπακ, δεξί μπακ. Αριστερό μπακ. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικό. Για να μπορούμε. Πάμε να δούμε εμείς την 11 της αγωνιστικής. Η κορυφαία 11 όπως τους έχουμε επιλέξει. 18η αγωνιστική του πρωταθλήματός μας. Λοιπόν, στη θέση του τερματοφύλακα Βοζίνια. Η τετράδα Αβραάμ, Καστανιάγα, Αραγιούρι, Γκαλίτσιος. Τα δύο αμυντικά χαβ με Ντόγεβιτς με τον Γένσεν. Βαλακάρι Καλτσάς. Ο Βαλακάρι το χρησιμοποίησαμε ως μεσοεπιθετικό για σκοπούς ότι πρέπει να χωρέσουν και ο Ντάρπισα και ο Μαέ, οι οποίοι είχαν σκοράρει βεβαίως δύο γκολ. Αυτή η κορυφαία 11 της αγωνιστικής. Ήσασταν και δύο ατυχοί. Εσύ έπαιξες λίγα λεπτά, έβαλες σπουδαίο γκολ. Αλλά ο Γκαλίτσιος έδωσε, ήταν το πρώτο. Και ο Μινάς ήταν από τους κορυφαίους βεβαίως, αλλά ο Γκαλίτσιος εκεί έβαλε τον γκολ. Σούφαγε τη θέση. Λοιπόν, ένα καταληκτικό σχόλιο και από τους δύο. Μινά, έτσι για την ΑΕΛ, σε ένα γενικότερα για αυτήν τη χρονιά, τι αναμένεις σε προσωπικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο? Σε συλλογικό. Σε συλλογικό θέλω να εκπληρώσουμε τους στόχους της ομάδας που είναι η έξοδος στην Ευρώπη είτε μέσω προαθλήματος είτε μέσω του θεσμού του κυπέλλου. Και σε προσωπικό να συνεχίσω να βελτιώνω με κάθε παιχνίδι, να δίνω ό,τι μπορώ στην ομάδα σαν για ποιος ο στόχος της. Θα σας ευχηθούμε βεβαίως τα καλύτερα, Ανδρέα. Εγώ πιστεύω και θέλω βέβαια η ομάδα να καταφέρει να πάρει όσο περισσότερες νίκες μπορεί, διότι στη θέση που είμαστε τώρα δεν μας αξίζει. Σε προσωπικό επίπεδο είναι η καθιέρωση μου στην Εθνική, μπορώ να πω. Είναι στόχος. Ναι. Σου ευχηθούμε βεβαίως. Εγώ θα τους ευχηθώ ακόμα ένα πράγμα. Αυτά που είπαν τους τα εύχομαι ολόψυχα να πετύχουν. Αλλά τους εύχομαι, διότι είχαμε μια κουβέντα και μιλούσαμε έτσι για σπουδές αυτά. Κάντε μια σπουδή. Κάντε και μια σπουδή. Σας το εύχομαι ολόψυχα.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ευχηθούμε και στους δύο τα καλύτερα και προσωπικά αλλά και στις ομάδες σας. Ευχαριστώ. Και προσέχετε την ερχόμενη διαφημιστική. Θα είναι μεγάλη μάχη. Λοιπόν, εμείς πάμε στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα και τελευταίο και επιστρέφουμε με ξένα πρωταθλήματα και άλλα σπορ.